Εύλογα αναρωτιέται κανείς πόσο πομπόδης τίτλος του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα συμβαδίζει με το περιεχόμενό του και πολύ περισσότερο με την κατάσταση που βιώνουν σήμερα οι μικροί και μεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι. Αναβάθμιση εννοείται την επιστροφή κρατικών ενισχύσεων που δόθηκαν μέχρι και 20 χρόνια πριν σε ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών λόγω της μη έγκρισής τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας τη χαριστική βολή σε όσους συνεταιρισμούς έχουν μείνει ακόμα όρθιοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι όσες δόσεις και αν προβλέψετε για τη σταδιακή καταβολή είναι αδύνατο να ανταποκριθούν. Ή μήπως με άλλες αποσπασματικού χαρακτήρα διατάξεις που δεν ανταποκρίνονται ούτε στις πραγματικές ανάγκες ενίσχυσης των υπηρεσιών, όπως με κραυγαλαίο τρόπο φαίνεται και στην περίπτωση του ΕΛΓΑ, που ενώ είναι γνωστή η σοβαρή υποστελέχωση σε γεωπόνους, κτηνιάτρους και άλλες ειδικότητες απαραίτητες για την άμεση και έγκαιρη διάγνωση και αποζημίωση των αγροτών, από καταστροφές φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, προβλέπεται τελικά την πρόσληψη δύο νομικών. Όχι δηλαδή για να επιταχύνεται τη διαδικασία αποζημίωσης, αλλά για να απαντάτε στα νομικά μέσα που χρησιμοποιούν οι αγρότες για να βρουν το δίκιο τους. Και το πρόβλημα βέβαια δεν περιορίζεται στην υποστελέχωση, αλλά και στο ίδιο το νομικό πλαίσιο, που είτε δεν επιτρέπει την αποζημίωση για πολλές από τις περιπτώσεις καταστροφής φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, όπως είναι για παράδειγμα η τελευταία, η πρόσφατη ζημιά που έχει υποστεί ο ανθός της Ελιάς λόγω του πρόωρου καύσωνα, που για πολλές περιπτώσεις οδηγεί και σε καθολική καταστροφή της παραγωγής. Τι λέτε τώρα στην περίπτωση αυτή, ότι το ισχύον νομικό πλαίσιο δεν αποζημιώνει την αποτυχία στην καρπόδεση? Εναλλάξτε το νομικό πλαίσιο για να μπορέσει να προστατευτεί πραγματικά η ελαιοπαραγωγή, που για τρίτη χρονιά βρίσκεται υπό το κίνδυνο της συνολικής καταστροφής της. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις που αποζημιώνονται, για παράδειγμα, εκτινοτρόφοι, αυτό περιορίζεται σε μια ελάχιστη τιμή για κάθε ζώο, που δεν καλύπτει βέβαια την απώλεια εισοδήματος, που σημαίνει η συνολική καταστροφή του κοπαδιού ως παραγωγικής μονάδας, δηλαδή δεν καλύπτει συνολικά την απώλεια σε γάλα, κρέας και αναπαραγωγή που θα είχε μέσα στο χρόνο αυτό το κάθε ζώο που νοσεί. Πάνω από 2 χρόνια περίμεναν να αποζημιωθούν οι πληγέντες από την ευλογιά κτηνοτρόφη της Λέσβου. Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα τους έβαλε να φτιάξουν και σύλλογο για να αποζημιωθούν γρηγορότερα, για να φτάσουν τελικά να πάρουν όσοι πήρανε, 80 ευρώ ανα ζώο, χωρίς κάλυψη στην απώλεια της παραγωγής ή τη στήριξη για την ανασύσταση του κοπαδιού τους όλα αυτά τα χρόνια. Παραμένει το προβληματικό νομοθετικό πλαίσιο που δεν επιτρέπει την αποζημίωση στο 100% της καταστροφής παραγωγής. Ακόμα, η υποστελέχωση υπηρεσιών του Υπουργείου, απαραίτητων για τον έλεγχο της παραγωγής, έχουν άμεση επίπτωση στην παραγωγή, άρα και στο εισόδημα των αγροτών. Είχαμε τις τελευταίες ημέρες καταγγελίες από αγελαδοτρόφους στη Λέσβο, στη συνάντησή μας με τον Αγροτικό Σύλλογο Μανταμάδο και την Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων, ότι καθυστερούν πολύ τα αποτελέσματα των ελέγχων στα δείγματα που παίρνονται για την εγκεφαλοπάθεια που αφορά τα μεγαλύτερα βοηδή άνω των 30 μηνών, με αποτέλεσμα να παραμένει πολλές μέρες το ζώο στο σφαγείο και να δυσκολεύει με αυτόν τον τρόπο την απορρόφηση του κρέατος στην αγορά. Με αυτόν τον τρόπο οδηγούνται πολλά από αυτά τα ζώα στην καταστροφή, αν θέλετε δίνοντας και με αυτόν τον τρόπο προβάδισμα στα εισαγόμενα μοσχάρια. Και αυτή η καθυστέρηση αποδόθηκε από τη μεριά του Υπουργείου στο μειωμένο προσωπικό των υπηρεσιών. Στο σύνολό του το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν ανταποκρίνεται στα χρόνια προβλήματα και τις ανάγκες των αγροτών και κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητας για ένα εισόδημα αξιοπρεπές που θα τους κρατάει και θα αξιοποιούν τη γη τους, αλλά ούτε καν δίνει την ελάχιστη ανάσα που πραγματικά θα περίμενε να δει ο αγροτικός κόσμος για να στηριχθεί από τις συνέπειες της πανδημίας. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω την αγωνία, την απελπισία στην οποία βρίσκονται κυριολεκτικά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στα νησιά του Αιγαίου, που δεινοπάθησαν όλο το χειμώνα για να τα βγάλουν πέρα με τις εξευτελιστικές τιμές του λαδιού, όπως βέβαια και αντίστοιχες ήταν οι τιμές και στο γάλα και το κρέας, και είδαν για ακόμα μια φορά το εισόδημά τους να μπαίνει σε καραντίνα, αφού η ανάσα που περίμεναν να πάρουν με την πόλη των Αρνιών το Πάσχα τους κόπηκε πρόωρα.
Όσοι από αυτούς κατάφεραν να πουλήσουν, ξέρετε πολύ καλά ότι αναγκάστηκαν να δώσουν με 3 ή, με 2, ή και με 2,5 ακόμα ευρώ το κιλό το αρνί, και όσοι αρνήθηκαν να υποκύψουν στους εκβιασμούς των μεγαλεμπόρων βρίσκονται σε αδιέξοδο αφού δεν μπορούν πια να διαθέσουν την παραγωγή τους. Και για όλο αυτόν τον κόσμο η κυβέρνηση δεν έχει πάρει το παραμικρό μέτρο στήριξης για την απώλεια του εισοδήματός τους. Είναι πρόκληση όταν για τους επιχειρηματίες μπήκε μοναδικό κριτήριο για τη στήριξή τους να έχουν 20% μείωση της κερδοφορίας. Τότε σε αυτούς και εργατικά τους πληρώνεται και ασφαλιστικά και μειώσεις σε φόρους και μια σειρά ενισχύσεις. Μεγάλη γαλαντομία σας για τις επιχειρήσεις, δεν τη βλέπουν βέβαια αυτοί σε καμιά περίπτωση κτηνοτρόφοι, που είδαν την τιμή να κατρακυλά και να κερδοφορούν οι εμπόροι στην πλάτη τους για ακόμα μια φορά, και για αυτούς καμιά πρόθεση στήριξης δεν δηλώνεται. Σας το βάζουν το πρόβλημα ακόμα και οι βουλευτές της πλειοψηφίας για να έχουν πρόσωπο να επιστρέψουν στις επαρχίες τους. Περιμένουμε, αλλά πολύ τα μαγειρεύετε. Μπορεί βέβαια να μην το θεωρήσετε ως έκτακτη απώλεια εισοδήματος, γιατί για τους κτηνοτρόφους βλέπεις είναι η κανονικότητα να εκβιάζονται και να δίνουν τα προϊόντα τους κάτω από το κόστος της παραγωγής, και γι' αυτό διαχρονικά καμία κυβέρνηση δεν παίρνει μέτρα για να μην διαταράξει, λέτε, την ελεύθερη κίνηση της αγοράς. Άλλο βέβαια που όταν είναι να ενισχύσετε καμιά αεροπορική εταιρεία, εκεί είναι επιτρεπτές όλες οι κρατικές ενισχύσεις. Ούτε καν σε αυτό το πενιχρό έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ τους εντάξετε. Κανένα μέτρο κάλυψης του χαμένου εισοδήματος. Πολύ δε περισσότερο που η επιβίωση αυτού του ζωτικού κλάδου της παραγωγής για ολόκληρη τη χώρα απαιτεί και συνδυασμό μέτρων ουσιαστική στήριξη των μικρών και μεσαίων αγροτών, ώστε να μην παραμένουν εγκλωβισμένοι σε μόνιμη βάση αδιέξοδα της υπερχρέωσης και τελικά του ξεκληρίσματος που είναι το μέλλον για τους περισσότερους από αυτούς. Όπως η κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών από το κράτος για το διάστημα των περιορισμών, ή έστω να νομοθετήσετε την άμεση αναστολή πληστηριασμών και κατασχέσεων κάθε μέτρο αναγκαστικής ίσπραξης προς δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ κλπ. Να καταργηθούν, ζητάνε επίμονα οι αγρότες του ΦΠΑ σε μέσα και εφόδια, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως και το αφορολόγητο πετρέλαιο που δίνεται, βλέπετε, μόνο στους αφοπλιστές. Επισημαίνουμε στην κυβέρνηση ότι πρέπει άμεσα να πάρει μέτρο και για τις καταστροφές από τις πλημμύρες που έγιναν στη Λέρο τις τελευταίες ημέρες. Όλα αυτά τα μέτρα δεν βρίσκονται στον προσανατολισμό σας. Για την ενίσχυση αυτής που πραγματικά θα μπορούσε να είναι η ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Για ποια λοιπόν αναβάθμιση και βελτίωση της αγροτικής παραγωγής μιλάτε, όταν η προσήλωσή σας στην κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έβαλε μόνιμη ταφόπλακα στην αγροτική παραγωγή, το ίδιο το σύστημα που όλοι σας υπερασπίζεστε, είναι αυτό που αποτελεί την πιο επικίνδυνη πανδημία, όχι μόνο για τον αγροτικό κόσμο, αλλά και για όλους τους εργαζόμενους, για το σύνολο του λαού. Ευχαριστώ.